Καλησπέρα από το LFC Radio. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Πολιτικού Φορέα του Έθνους Ελλήνων Συνέλευσης Αρτέμης Σόρα για να μιλήσουμε για αυτό το τεράστιο φαινόμενο της επιτολής του Συρίου. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους τους συνελληνές μας και συμπολίτες μας. Ναι, έφτασε η ώρα, κοντεύει τουλάχιστον στις 31 την Τετάρτη, στις 31 Ιουλίου την Τετάρτη, στις ώρα 6 και στις, την ώρα 6 και 28 το πρωί. Στράτο 6 και 28 το πρωί, μάλλον δεν πρέπει να από τόπο σε τόπο, ανάλογα που βρίσκεται ο καθένας, αλλάζει η ώρα της εμφανίσης του Συρίου. Με αποτέλεσμα πρέπει κατά τόπο ο καθένας να το κοιτάξει για το δικό του χώρο εκεί που θα βρίσκεται. Και καλό θα είναι να δει και τις συντεταγμένες. Οπότε με τις συντεταγμένες του κάθε τόπου μπορεί να μάθει ακριβώς την ώρα. Βέβαια αυτό που θέλω να πω είναι ότι η επιτολή του Συρίου ξεκίνησε πριν 5 χρόνια. Είναι ένα τεράστιο φαινόμενο και φαινόμενο είναι αυτό που φαίνεται και το βλέπουμε όλοι, δεν το βλέπει ένας μόνο. Με αποτέλεσμα η επιτολή του Συρίου είναι μοναδικό και ιδιαίτερα είναι η ευθυγράμμιση του ήλιου μας με τον κεντρικό ήλιο του σύμπαντός μας. Και εδώ θέλω να, όχι μόνο να ξεκαθαρίσουμε, αλλά να βάλουμε τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τις πραγματικές αλήθειες. Οι οποίες αυτές οι αλήθειες είναι στη δική τους ολότητα και δεν είναι στην ολότητα κάποιων άλλων. Και ιδιαίτερα μια αποστατική διαδικασία που τους θέλουν κλεισμένο στη λύθη, με κρυμμένη την αλήθεια στη λύθη. Αυτό για τον άνθρωπο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Βέβαια, τα στοιχεία και τα επιστημονικά και τα ακαδημαϊκά αλλά και τα αστροφυσικά συνεχώς τα λιώνουν και δίνουν λανθασμένες πληροφορίες, γιατί είναι όλοι, αν το θέλετε, όχι σκαλωμένοι μόνο, αλλά δούλοι μια τεράστια αποστατικού συστήματος. Οπότε όλοι ζουν στην ψευδαίσθησή τους ικανοποιημένοι, διότι θα πω το εξής. Η λύθη είναι ένας μεγάλος ύπνος. Δεν μπορεί να λιώσει αλήθειες, μπορεί μόνο να τις κρύψει στην πραγματοσύνη τους. Από εκεί και πέρα λοιπόν οι άνθρωποι είναι βολεμένοι στη λύθη, γιατί η λύθη είναι ξεκούραση. Δεν κουράζει για τίποτα, δεν θέλει να μάθει τίποτα, δεν θέλει να ενθυμηθεί. Η επιτολή και όλο το δρόμενο που έχει δημιουργηθεί, για να συντονίσει τις ενθυμίσεις των ανθρώπων, γιατί μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Έχω πει ότι μέσα από τα γραπτά μου και μέσα από τα κείμενα, τίποτα παραπάνω και λιγότερο είναι να μάθουν στους ανθρώπους, είναι να αναγνωρίσουν και να ενθυμηθούν όλοι. Και δει τέτοια τεράστια φαινόμενα πλέον τις αποδεικτικές διεργασίες που χρησιμοποιώ πάντα και που πάντα είναι όλα αναλυμμένα, αποδεδειγμένα, όχι μία φορά, αλλά αλυσιδωτές αποδείξεις σε φέρνουν στην αλήθεια και στο δίκαιο της αλήθειας, στην αλήθεια του δικαίου σου. Με αποτέλεσμα να μπορέσει ο άνθρωπος και ιδιαίτερα οι συνελληνές μας να μπουν στην ενθύμησή τους. Να θα πω ότι η ενθύμηση είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να ενθυμηθούν. Να δουν ένα τεράστιο μεγαλείο, τόσο τεράστιο, τόσο απέραντο, που φοβούνται για αυτό το απέραντο. Τους έχουν φοβήσει ότι φεύγοντας από τον μικρό κόσμο και από τη λύθη τους, είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Ενώ αντιθέτως, είναι πολύ πιο απλοποιημένα τα πράγματα να καταλάβεις αυτό το τεράστιο μεγαλείο και να απαξιώσεις κάθε δόλιο, κάθε ψεύτη, κάθε μικράνθρωπο, κάθε παπατζή, κάθε ψεύτη, κλέφτη, σε όλα τα παιδεία και επίπεδα που σε κλέβει στη δημιουργία σου. Έτσι λοιπόν, συνελληνές μου, η επιτολή δεν είναι δόγμα, δεν είναι θρησκεία, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορείτε να το θαυμάσετε όλοι. Να πάτε στις 6 και 28. Όλα Αθήνας, όλα Θεσσαλονίκης είναι άλλο. Όλα Κρήτης είναι κάτι άλλο. Ή σε άλλο μέρος του κόσμου. Με αποτέλεσμα να νιώσετε, να δείτε και να θαυμάσετε με τα ίδια σας τα μάτια. Και να αντιληφθείτε με ό,τι αντιληπτικές ικανότητες έχετε. Ο καθένας θα αντιληφθεί διαφορετικά πράγματα. Αυτό βέβαια είναι στη μοναδικότητά μας. Δεν πειράζει. Στην άλλη χρονιά
Θέλω να πω ακόμα ότι η επιτολή είναι ένα δρόμενο προσωπικό που δεν είναι ένα δρόμενο να μαζευτούμε όλοι μαζί και να κάνουμε ένα μεγάλο πανηγύρι, ένα Λούνα Πάρκ. Αυτό είναι άδικο. Μπορείς να συντονιστείς με 4, 3, 5 ανθρώπους, 7, το πολύ. Παραπάνω θα σου χαλάσει την ημέρα, θα χαλάσει το δικό σου προσωπικό εναρμονισμό. Διότι εκείνη την ώρα, μέσα σε 10 λεπτά ή 5 για 7, ανάλογα την ημέρα και πότε θα το αντιληφθείς το φαινόμενο αυτό, είναι μόνο ένα ανοίγμα για 5 λεπτά έως 7 λεπτά. Μπορεί κάπου να είναι και παραπάνω. Όμως, είναι τελείως καθαρά προσωπικό. Πως εσύ θα νιώσεις όλες τις ενεργητικές, όλες τις συχνότητες του Σύριου, όπου είναι η μήτρα του σύμπαντος, δηλαδή η μήτρα που τελειώνεις, που έχεις έλευση στη γη, για να φορέσεις το σαρκί, για να το φερεφάζεις το σαρκί, όταν το πάρεις πίσω. Ουσιαστικά είσαι ένα ενεργειακό παιδιό, πολύ συγκρινό, μια συγκρινότητα που έρχεσαι από πάρα πολύ μακριά. Δυστυχώς θα πω ότι στη γη αυτή τη στιγμή οι διδαχές μαύρων ιερατείων, σκοτεινών στοών και επιστημονικών διδαχών είναι τόσο γελίες, πραγματικά, που μας υποβιβάζουν κάτω από τα ζώα. Όμως η προσπάθειά μας και η δικιά μου να καταλάβουν οι άνθρωποι, να αντιληφθούν, να νιώσουν την ίδια τους τη φυσιολογία, γιατί αυτό το δρόμενο είναι η φυσιολογία σου. Μα η μήτρα που σε έφερε είναι ο Σύριος, είναι ο υπερίωνας. Δεν γνώρισες ποτέ και κανένας αστρολόγος σου ούτε από τι αποτελείται, τι είναι. Απλά σου λένε Α, Σύριος, Α, Δ, Γ, τίποτα άλλο. Όλες τις άλλες ιδέες μπορεί να σας λένε. Μπορεί να σου γυρίζουν με χιλιάδες ταινίες. Με γελία, εξωπλανητικά έργα, τα οποία θα μιλάμε κοινικά οι εξωγήινοι. Και φυσικά αν δείτε οι ενδυμασίες τους είναι τουλάχιστον, θα πω, κατάπτυστες, έτσι όπως προβάλλουν ακόμα και την έξω ζωή, λες και η έξω ζωή της υδάτινης δημιουργίας, έχει διαφορά από την υδάτινη δική μας, από την αυτά επίπεδο. Ωστόσο όμως, μόνος, χωρίς επαγγελματίες, χωρίς καθηγητές, χωρίς να σου λέει ο καθένας την μπούρδα του, θα πρέπει να τον καλέσεις εσύ τώρα λοιπόν, να πας να αντιληφθείς το δρόμενο. Να κατανοήσεις ότι εκείνη την ώρα ευθυγραμμίζεται ο ήλιος, ο υπερίωνας Σύριος με τον ήλιο στο ηλιακό σου σύστημα και με τη γη σου. Και διαπερνούν τη γη τεράστιες και άπειρες κοσμοσυχνότητες και σημαντικές συχνότητες που δίνουν στη γη σου. Ακόμα και θα πω για όλη την γονιμοποίηση των σπόρων και των πάντων στη γη και η συνέχιση της αθανασίας όλων των ειδών, ακόμα και του ανθρώπου, είναι στα χέρια του Σύριου. Ένα είδος είναι αθάνατο, αν το θέλετε, και η αθανασία έχει τεράστιες βαθμίδες. Ναι, το ότι έχουμε συνέχεια φυτά και το φυτό γεννιέται συνέχεια, πεθαίνει και γεννιέται, το τρώμε και ξαναγεννιέται, είναι μια πραγματική τεράστια τάξη της ιεραρχίας της αθανασίας. Άρα η αθανασία δεν είναι να έχουμε ένα φυτό να γεννηθεί μια φορά και να μείνει πάντα ίδιο, ως να είναι πλαστικό και να μην φύγει ποτέ ή να μείνει για πάντα. Η αθανασία των φυτών, των ζώων, της πανίδας της λωρίδας και όλων των ψαριών, των πάντων, που συνέχεια ανακυκλώνεται, ουσιαστικά είναι η ιεραρχία της αθανασίας. Και έτσι εσύ έχεις την αθανασία. Τώρα ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι θα έχει ένα σαρκείο. Ναι, το φόρεσε μία φορά. Ναι, και δεν πήγε θάνατο. Είναι γελίο. Ίσως δεν καταλαβαίνουν την αθανασία και δεν τους δώσανε ποτέ μέσα από απόγνωματα, μέσα από αμόρφωτους ανθρώπους και από ανθρώπους που αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουν στην ανθρωπότητα είναι να την βιάζουν, να τη δυναστεύουν. Και φυσικά με γελιότητες τέτοιες έτσι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να φανταστείτε ότι η αθανασία στην ντομάτα θα γίνει μια ντομάτα και επειδή είναι στην αθανασία, πάει η ντομάτα. Δηλαδή, πραγματικά θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι τις δικές τους ολότητες, εκείνη τα μεγάλα μυστικά και τα κλειδιά της ηλικίας, αρχίζοντας και ξεκινώντας από φαινόμενα που τα αντιλαμβάνονται όλοι μαζί το ίδιο. Άρα, όποιος και να πάει στην επιτολή του Σύριου, θα αντιληφθεί το ίδιο που θα αντιληφθούν όλοι.
Φυσικά θα πω ότι τα ύδατα εκείνη την ημέρα και εκείνη την ώρα βλέπουμε ότι γίνονται εφάλμηρα και μπορεί να το πιες κάτι που στο στόμα σου έβαλε στα βάσα φωτιά. Άρα λοιπόν το ίδωρ τη θάλασσα που είναι άπειρη μνήμη ωκεανός με τον συντονισμό και τον εναρμονισμό των ιερών κειμένων. Τα κείμενα λοιπόν που χρησιμοποιούνται είναι μια καθαρή θέση ελληνικότητας για να σε περπατήσουν στην ενθύμηση. Η ενθύμηση είναι ότι όλα είναι μέσα σου και δεν θα μπορούσε να μην είναι. Κάθε άνθρωπος έχει τεράστιες μνήμες και το ζήτημα είναι ότι πρέπει αυτός με την βούλησή του να πάει στην ενθύμηση. Μόλις πάει στην ενθύμηση, δεν θα θυμηθεί σαν ταινία, αλλά θα νιώσει. Θα καταλάβει το δέος και θα καταλάβει το δικό του. Και θα καταλάβει όλες τις ευεργητικές, τεράστιες κοσμοσυχνότητες εκείνης της ώρας, όπου μπορεί να εναρμονίσει το δικό του λόγο. Και μπορεί και ο λόγος σου στο τέλος, την ώρα που κρατάει το ίδωρ για ένα χρόνο, γιατί αυτή είναι η πρωτοχρονιά, θα του θυμίσει και θα καταλάβει ότι και ο ίδιος ο άνθρωπος είναι στην ιδανική δημιουργία, είναι νερό, είναι ίδωρ. Να θυμηθείτε ότι το νερό γίνεται τέρμα, το αίμα δεν γίνεται νερό. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή μας ίδια είναι το ίδωρ και δει το ενεργοποιημένο ίδωρ. Έχει νερό, άλλο νερό, άλλο είδο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Φτάνουμε σε κείμενα πάρα πολύ εξειδικευμένα που θα καταλάβετε κάτι πάρα πολλά πράγματα και τα επόμενα χρόνια θα καταλάβετε πράγματα. Δεν είναι ό,τι γράφω μόνο για τώρα. Είναι μπροστά σε πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να αντιληφθείτε για να πράξετε και να κατανοήσετε. Έτσι λοιπόν, μπαίνοντας στη διαδικασία, να το δοκιμάσει. Να πάει για μπάνιο στις 6:28. Να ετοιμαστεί για να πάει να εισπράξει τις δικές του κοσμοσυχνότητες από τη δικιά του μήτρα, από ένα σύμπαν τόσο άπειρο που όλες οι υπηρεσίες της μας και του πλανήτη ό,τι γνώσεις έχουν δεν μπορούν να μετρήσουν σε καμία περίπτωση τους πλανήτες του δικού μας γαλαξία. Δηλαδή εμείς είμαστε στο γαλαξία Ιδανό. Κανένας ποτέ δεν έχει αναφέρει το όνομά του. Λες και δεν έχει όνομα. Ο δικός μας ή η γη μας δεν έχει όνομα. Όπως και να έχει όνομα, ο γαλαξίας μας είναι τόσο τεράστιος, τόσο άπειρος από ηλιακά συστήματα και από άπειρους πλανήτες που δεν μπορεί κανείς να τους μετρήσει. Ενώ θα μπορεί να πει ίσως οι κουμπές είναι και 500 εκατομμύρια και 500 εκατομμύρια, μπορεί και 200 εκατομμύρια. Δεν έχει νούμερα να μετρήσει το πλανήτη. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν έξω από την πόλη του τι συμβαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν έξω από τη χώρα του τι συμβαίνει ή δεν έχουν ταξιδέψει. Είναι δύσκολο να ταξιδέψει έναν πλανήτη και να τον γνωρίσει και να τον αναγνωρίσει. Δηλαδή δεν έχουν, υπάρχουν σχεδόν όλοι άνθρωποι που δεν ξέρει κανένα το δικό του πλανήτη. Κανένα. Έχει τόσο τεράστια αντίθετα. Είναι τόσο μεγάλο μέσα και έξω που οι άνθρωποι που ζουν σε όλη του τη ζωή δεν μπορούν να γνωρίσουν αυτόν τον πλανήτη. Ακόμα και να το ταξιδεύει. Φανταστείτε τώρα να έχουν άποψη του γαλαξία του που είναι δισεκατομμύρια πλανήτε στο γαλαξία μα. Και να σα πω ότι ο γαλαξία μα δεν είναι και μεγάλο. Είναι νέο. Δεν είναι νέο, είναι σαν το γαλαξία που είναι μικρό όμω. Και μετά σαν του άνθρωπου που μεγαλώνει. Υπάρχει αιτία μεγαλωδία γαλαξία. Τι σημαίνει. Δισεκατομμύρια γαλαξίες απαρτίζουν το σύμπαν. Αντιλαμβάνεστε αυτό το τεράστιο μεγαλείο. Πόσο τεράστιο. Και αυτό είναι η ολότητα του όλου σας έτσι ακριβώς όπως αποτυπώνεται και στον νόμο του ατόμου. Αλλά δεν θέλετε να το γνωρίσετε, δεν θέλετε να θυμηθείτε. Δεν θέλετε να θυμηθείτε την τεράστια μήτρα που συνεχώς σας φέρνει. Σας φέρνει, σας φέρνει, σας ξαναφέρνει, σας ξαναφέρνει. Αλλά οι ίδιοι είστε. Με διαφορετικούς βίους, ζωές και σαρκώσεις που πρέπει στην κάθε σαρκωσή σας να εκτελέσετε με απόλυτη συγκεκριμένη δημιουργική διαδικασία. Βάσει του σχεδίου των όλων. Έτσι ακριβώς όπως πρέπει να βαίνουν στη συμμετρία μου στα πράγματα. Άρα.
Η επιτολή λοιπόν του ξηρίου θα σα βάλει σε μια ενθύμηση. Όσους. Όποιος δεν τον βάλει, θα τον βάλει του χρόνου. Άρα είναι κάτι καθαρά προσωπικό. Το οποίο μπορείτε να το θαυμάσετε. Δεν γίνεται κανένα μυστικό. Αν και θα πω ότι δικά μας παιδιά, συνέλληνες, προσπάθησαν να πάρουν την ώρα, την ακριβή ώρα της επιτολής. Είναι ένα φαινόμενο που αυτή τη στιγμή η χώρα μας διατηρεί και ένα αστεροσκόπιο. Η οποία το αστεροσκόπιο έχει μία συγκεκριμένη εργασία. Να αντιλαμβάνεται, να καταγράφει και να σχηματίζει τα φαινόμενα, τα αστρικά. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο ζήτησε με την ώρα και πραγματικά υπήρχε μια τεράστια αντίδραση από το αστεροσκοπείο Αθηνών. Ενώ είχαμε και στις άλλες αστεροσκοπίες στον πλανήτη να πάρουμε τη σύμφωνη ώρα, την ακριβή ώρα. Δεχτήκαμε σχεδόν επίθεση. Και η αιτία ήταν η ίδια η επιτολή. Αν είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν ο αστρονόμος να μην μας πει την ώρα ή τουλάχιστον να μην το διαφημίσετε. Δεν πειράζει, ας μην το διαφημίσετε. Δώστε μας όμως την ώρα του ακριβή. Έτσι επιτίθεστε στην επιτολή. Είναι φαινόμενο, πολύ συγκεκριμένο. Της ίδιας της ολότητάς μας, γιατί είναι δικιά μας αυτή η ολότητα. Και ο Υπήρωνας και το σύμπαν, γιατί δεν υπάρχει αυτό το σύμπαν. Χωρίς το σύμπαν δεν θα υπήρχαμε. Δεν θα υπήρχε ο πλανήτη σου, δεν θα υπήρχε ο ήλιο σου. Αλλά γίνεται να μην σεβαστεί και να μην αναγνωρίσει αυτή την τεράστια ολότητα. Είναι σε ένα κύτταρό σου εκεί μέσα να μην σε αναγνωρίζει. Έχει καρκίνο και πεθαίνει. Πλά. Σε αυτή τη βάση, σε αυτά τα θέμελα, γιατί είναι τεράστια θέμελα δημιουργικά αυτά, σε άνθρωπο λοιπόν, μπορεί να πάει και μόνο του. Μπορεί να πάει και μόνο του. Και εγώ προσωπικά δηλαδή η άποψή μου, άμα το θέλετε, ένα συντονισμένο άτομο πάει μόνο του. Να μην έχει κανέναν δίπλα του, να μην τον ενοχλήσει κανένας. Και πάει και κάνει το συντονισμό του στην επιτολή του Σιρίου για να αναγνωρίσει τη μήτρα του και να εισπράξει τα πάντα και να δει να αντιληφθεί. Βέβαια το φαινόμενο αυτό που το βλέπουν πολύ μόνο οι άνθρωποι λέγεται αδρόμενο. Έπειτα, αφού τελειώσει, το μεσημέρι μπορούν πραγματικά να συναντηθούν πολύ μόνο οι άνθρωποι να συζητήσουν να κάνουν τίποτε. Πραγματικά πρέπει να ξέρετε ότι μετά την επιτολή και τη συλλογή τη θάλασσα, θα πάρει θάλασσα νερό. Θα το έχει για ένα χρόνο. Έχει τεράστιες θεραπευτικές και ευεργετικές ιδιότητες το είδωρο αυτό τη θάλασσα, τη μνήμη για όλο τον χρόνο. Γιατί είναι για σένα. Και αυτό το φαινόμενο γίνεται για σένα. Δεν γίνεται για το Σύριο. Γίνεται για το δικό σου ηλιακό σύστημα. Και για σένα, Έλληνα άνθρωπε. Γιατί άλλοτε να γίνεται. Είναι μια συγκεκριμένη σειρά τάξης και ιεραρχίας που συμβαίνει. Και πρέπει να το εισπράξεις. Και την ώρα που κλειδώνεις το νερό, γιατί όλα γράφονται στο νερό. Και όλα είναι εναρμονισμένα στο νερό. Και δεις το είδος και δεις την υδάτμη αυτά, επίπεδη δημιουργία σου. Μίλα του. Μίλα του, είναι σαν να μιλάς σε εσένα για την δημιουργία σου. Γιατί δεν χαράζεις μέσα όλα αυτά που θέλεις. Φυσικά, θα πρέπει να μην ζητάτε γελιότητες. Θα πρέπει με νόηση να ζητήσεις. Ζήτησε γνώση. Ζήτησε εναρμόνιση. Ζήτησε συντονισμό με τις ερωτητές σου, με τις αλήθειές σου, με τα δικιά σου. Ζήτα. Και ζήτα για άλλους. Γιατί θα ζητήσει για εσένα. Ζήτα για άλλους. Ό,τι ζητήσεις, κάτι για άλλους. Θα ακούσετε παντού και θα συντονιστεί με τον άλλον. Το φέρνες. Νομίζω ότι είσαι μόνος σου. Πίτρωσες το φίλι. Και όταν φύγεις από εδώ, δεν νοιάζεται κανένας. Δεν βγαίνεις που πας. Είναι σαν να αλλάζεις χώρα. Να ταξιδεύεις στην Αλλανική, να το γνωρίζεις και να ζήσεις παντού. Άρα, σε μια τέτοια βάση. Να συντονιστούν με το δικό του είδωρο, γιατί αυτό είναι το σαρκείο του και όλη τους η δημιουργία, ο πλανήτης τους, το σύμπαν τους, τα πάντα. Να συντονιστούν και να θαυμάσουν αυτό το δρόμενο, να θαυμάσουν αυτό το φαινόμενο. Όταν το θαυμάσουν όλοι μαζί, τότε όλοι μαζί μπορούν να μιλάνε για θαύμα. Γιατί θαύμα είναι οτιδήποτε θαυμάζουν. Δεν γίνεται ένας βλαμμένος, άρρωστος, θα απαντήσει σε αυτές τις τελάδες και άλλα, υποκριστικά πράγματα.
να έρχεται να μας μιλάει για ένα θάλαμο. Φωτογράφη και σε βιβλία. Και ένα βίντεο και δει κανένα. Και εκείνο που πρόκειται να είναι πεθαμένο. Αλλά αυτό μη ξανά έγινε. Δεν υπάρχει τέτοιο θάλαμο. Θα πρέπει να είναι μέσα από την πολιτική διαδικασία που το βλέπουμε όλοι. Άρα αυτό το δρόμενο είναι ένα πραγματικό φαινόμενο θαυμασμού. Για 10 λεπτά όλα τα νερά των θαλασσών και των ωκεανών γίνονται εφάλμητα. Και τώρα ρωτάω επιστημονικά. Του αλάτι, που είναι το σφαίρεμα της γης. Πού πηγαίνει? Σε μια διαδικασία, σε μια εκτολή που έρχεται κάποια στιγμή, είχαμε το αυτοκίνητο για την διαστήμη να φτάσουμε και εκεί. Είχαμε εξφόρει την εκτολή. Και πήγαινε ακριβώς στην της θαλάσσας. Ξεχάσαμε να περάσουμε ανοιχτά στη διασύνη μας να βοηθούμε την ώρα. Πάμε το πρόβλημα όμως. Κάνω το μπάνι μας, δηλαδή. Τι κάνω το πρόβλημα μας. Τραπέζαμε. Συντονιστήκαμε με τον ιερολόγο για να πούμε συνθυμίσεις μας. Και μετά φύγαμε. Φεύγοντας να πηγαίνουμε την επόμενη μέρα. Όλο το αυτοκίνητο μέσα ήταν γεμάτο αλάτι. Λες, είχε σκόνη. Όχι αλάτι, ξύλο, πούδρα. Μέχρι που έγραφε στον ταλό τα τόσο πολύ. Αν λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει οι σημερινοί επιστήμονες να το ελέγξουν, να το δουν. Έχει ένα ξέρουμε, αλλά να καταγραφεί και να μπουν πιο βαθιά στην ουσία του, ώστε να έχουν προδοσίε όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται να έχουν. Γιατί αυτή είναι η ίδια φυσιολογία του. Η ίδια δημιουργία του. Και έρχεται ένα τεράστιο εργαλείο τόσο μακριά και τόσο τεράστιο να συνδυωθεί εκεί και την αναλογή σου. Δεν το δέχεσαι. Σου κάνει τέτοιο δώρο η περίωνα. Η μοίρα του σύμπαντο που γέννησε τα πάντα. Η μοίρα του σύμπαντο δεν είναι ανθρώπινο μόνο. Οι γενέτε πλανήτε, οι γενέτε διακρισιστήματα, οι ανθρώπινε ζωέ, τα πάντα. Είναι η μοίρα που δημιουργεί όλο την, όλη την ορθότητα του σύμπαντο. Και εσύ δεν την έρχεσαι. Γιατί είσαι πιστεύω σου. Χάτατα. Δεν πιστεύω με πέσατε. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα παξιμάσει ο δεν είναι αρχαία μόνο. Δεν πάρει να κάνουμε εμεί. Αυτό είναι μια τεράστια ελεύθερη γνώση. Και η γνώση είναι γνώση. Και η γνώση σε οδηγήσει στο μέσο που βγει. Γιατί τη βουλήση είναι να ακολουθεί την πραγματική βουλήση και όχι την επιθυμία που κάθε γελία επιθυμία που δεν είναι και δικιά σου. Ουσιαστικά σου έχουν δημιουργήσει το περιβάλλον των επιθυμιών. Λες, θέλω αυτό. Γιατί μου θέλω αυτό. Γιατί κάτι σε κάτω. Για να την ανοίξω. Σου χρειάζεται, όχι. Μπορεί να το αγοράσει, όχι. Θα κλέψω να το αγοράσω, θα κάνω να πάω να το αγοράσω, το θέλω. Με βάλω τη λογική κάτω να δει. Μήπως δεν το χρειάζεσαι, μήπως δεν είναι δικό σου. Όποιο είναι όμω η βούληση, δεν είναι επιθυμία, δεν μπερδεύεται. Η βούλησή σου την ακολουθεί. Είναι τόσο τεράστια γιατί είναι η γνώση των επιθυμίσεων. Και η γνώση είναι η βούληση. Και αν δεν έχει γνώση, δεν έχει βούληση. Αλλά κάθε τελεία επιθυμία την υπάλαστρο. Η κάθε επιθυμία που προβάλλουν σου επιβάλλουν είτε με διαφημιστικούς είτε με χαρά που θα μπορούν να δημιουργήσεις και σιγά σιγά στη φέρνουν. Δεν είναι εγωίση. Τα όλα αυτά και που κάνα. Δεν είναι εγωίση. Ούτε καν το θέλες. Ούτε καν το χρειαζόσουνα. Ούτε καν δεν ξέρεις και τι έκανες. Πάει το κάνεις. Αυτό δεν είναι εγωίση σου. Αυτό είναι επιθυμία. Είναι οθάνεια. Είναι αποστασία. Η πραγματική βούλησή σου την ακολουθείς. Δεν ξέρεις τι να κάνεις και ακολουθείς την βούλησή σου. Και δεν φέρνει ποτέ από το στόχο και το σκοπό. Γιατί εσύ ο ίδιος είσαι ο στόχος και ο σκοπός. Που εσύ τον επέλεγες για το στόχο και σκοπό του όλου. Που δεν διαφέρει από το δικό σου. Όχι να έχει λοιπόν είναι μια τεράστια ευκαιρία για τους ανθρώπους. Να διηγηθούν, να συγκρίνουν. Να συγκρίνουν ό,τι θέλει. Και κάθε χρονιά, όσο συνεχίζεται να πηγαίνει αυτό, θα γίνεται πιο δυνατό. Θα είναι πιο συνεισμένο. Δεν θα είναι μια φορά. Δεν υπάρχει μια και έξω, υπάρχει μια ολοκληρωμένη. Και πρέπει να υπάρχει μια επανάληψη. Γιατί κάθε χρόνο είναι άλλο χρόνο. Και κάθε φορά είναι μια άλλη φορά. Και κάθε φορά που θα πηγαίνετε θα είστε πιο συνεισμένοι, πιο αναρωτισμένοι, με λιγότερα προβλήματα, περισσότερες ενθυμίσεις. Πιο πολλά πράγματα. Γι' αυτό θα πρέπει να πηγαίνετε και μόνοι σας, ή τουλάχιστον υπάρχει περισσότερα από 5-7 άτομα. Μετά να συναντηθείτε.
2.000 ατόμων. Να σου φάγετε και να κάνετε ένα συμπόσιο φαινομενικά online. Να πείτε οτιδήποτε. Αλλά ο δρόμο σα είναι δικό σα το δρόμενο. Και δεν θα επιτρέψετε σε κάτι να σα το χαλάσει. Ακόμα δεν είναι συντονισμένο αυτό που θα είναι εκεί, μπορεί να σα το χαλάσει. Αν δεν έχετε την ολοκλήρωση τη έργα, γι' αυτό θα είστε προσεκτικοί. Δεν θα γράφετε, δεν θα κάνετε, βεβαίω να το μεταφράσετε και βεβαίω να το βάλετε. Και εδώ να καλέσετε στην ομάδα σα να κάνετε, να έχετε καλού ανθρώπου όπου συνέχεια θα μπαίνετε σε μια διαδικασία. Και αυτό θα δυναμώνει. Θα γίνεται πιο ιδιαίτερο. Αλλά και πιο ιδιαίτερο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το όμω θα είναι στην νοησή σα. Και θα νοήσουν άνθρωποι, αλλά και θα απαξιώσουν άλλε ιδιότητε θαυμάτων. Είστε μπροστά σε ένα θαύμα. Προτείνω και το καλό και προσκαλώ όλου του ανθρώπου να το εκτελέσουν. Να πάνε σε οποιαδήποτε παραλία. Να εκτελέσουν μια τέτοια διαδικασία. Να δουν, να αντιληφθούν, να το συζητήσουν. Γιατί αυτή είναι η έναρξη τη νέα χρονιά. Μέχρι την επόμενη χρονιά. Θα ξανάρθει ο Σύριος Ευκράμψη να ξαναδώσει στον πλανήτη μας. Άρα πώς γίνεται να έρχεται να μας δίνει ένα τέτοιο δώρο ο υπερήγονος και εμείς να το αναγνωρίζουμε. Και ενώ το θαυμάζουμε όλοι μαζί και μπορούμε να το θαυμάσουμε όλοι μαζί αν έχει τόσο χρόνια που είχαν κρατήσει κρυφό. Και πρέπει να συμβεί. Και συμβαίνει στο παρόν. Γιατί όλα γίνονται στο παρόν. Τα πάντα συμβαίνουν στο παρόν. Μην αφήνετε κάθε φορά το παρόν να το κάνει στο μέλλον. Αυτό που το να κάνει σήμερα και να το εκτελέσει σήμερα. Αν δεν το εκτελέσει σήμερα, πέθανε. Πέθανε. Γιατί αν το πεις να το κάνει στο μέλλον, αυτή είναι μετάθεση. Αναποφασιστικότητα. Άβουλη. Δεν υπάρχει βούληση. Άρα αυτό που να γίνει σήμερα στο παρόν, θα το κάνει πότε στο μέλλον, δεν έχει βγει ακόμα. Το παρόν να ξέρετε τι είναι τα πάντα. Μην αφήνετε το παρόν να πατυναγέσει. Σε τεράστια κείμενα που έρχονται τώρα στη συνέχεια θα αντιληφθείτε που έχω αφήσει λίγο πίσω τους αλφα. Η αλφα είναι τεράστια. Η αλφα είναι τα πάντα. Η αλφα είναι το παρόν και το παρόν είναι τα πάντα. Το παρελθόν πέρασε. Ο μυαλός σου δεν έχει έρθει, αλλά θα μπαίνουν τόρους. Σε μια γραμμή που κινείσαι πάνω στο που έχει σχεδιαστεί και δημιουργηθεί. Είναι δημιουργημένο το μέλλον. Δεν υπάρχει μέλλον που δεν έχει δημιουργηθεί. Έτσι θα καταλάβεις. Το μέλλον είναι ένα σχέδιο ολότητα τεράστια άπειρη. Όπου εκεί κινείσαι. Άρα καταλαβαίνετε το δημιουργήμα του μέλλον. Της ολότητας του μέλλον του όλου που είναι το όλο το μέλλον είναι ήδη το δημιουργού του αμπέι του χρόνου. Άρα όλα έχουν δημιουργηθεί και είσαι μέσα σε μια ολότητα που είναι ήδη δημιουργημένη. Και περπατάς στη γραμμή του μέλλον, δηλαδή του όλου. Που το παρόν. Αυτό που ζεις είναι το παρόν. Πίσω είναι το παρελθόν. Μα το παρελθόν είναι το παρόν, το τότε και το τμήμα του μέλλοντος τότε. Άρα λοιπόν το παρελθόν είναι παρόν και μέλλον. Αυτό που εναλλάσσεται στην κοσμική απόλυτη γραμμή του απόλυτου χρόνου είναι το παρόν και το μέλλον. Κάθε παρόν γίνεται παρελθόν και κάθε και συνεχώς το παρόν με το παρελθόν εναλλάσσουν τη θέση του. Μπροστά όμως το παρόν. Το παρόν λοιπόν είναι η διάλογο. Και το παρόν είναι τα πάντα. Ακούστε, είναι απόλυτο αυτό. Είναι τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα, είναι τα πάντα. Άρα εσύ σε κάθε παρόν, όταν μεταφέρεις πράγματα, είναι κάτι που δεν δοκιμάστηκε ποτέ. Και την αλήθειά του, την παθαίνεις. Αυτό που είναι να κάνεις το παρόν, κάτι, γιατί το παρόν ζεις. Το παρόν που δεν έκανε σήμερα έγινε παρελθόν και δεν μπορεί να κάνει. Το παρελθόν πρέπει να το φέρνει στο παρόν και κάθε φορά που θυμάσαι. Θέλω να θυμηθώ τι έφαγα χθες ή τι έκανα πριν ένα χρόνο ή τι έκανα πριν δύο χρόνια. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία να θυμηθείς. Σημασία έχει γιατί πρέπει να θυμηθείς. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Και αυτό είναι θύμηση. Και τι κάνεις. Επειδή πρέπει να θυμηθείς και υπάρχει λόγος που θες να θυμηθείς αυτό το συγκεκριμένο, το κάνεις για να εκτελέσεις στο παρόν σου είτε το λάθος που έκανες τότε το σπάμα, είτε δικαιότητα, είτε προκειμένο στο παρόν αυτό, ότι τον έμπλεον. Άρα, τι κάνεις με αυτή την κίνηση. Φέρνεις το παρελθόν στο παρόν, είτε τελικά, εντιμήσεις
όλες είναι στο παρόν. Δεν μπορούμε να είναι αλλού οι ενθυμίσεις. Οι ενθυμίσεις του παρελθόντος είναι στο παρόν. Αλλά και του μέλλον, του ολόκληρου δηλαδή, του όλου, πάει στο παρόν. Όλα και τα πάντα τα εκτελεί στο παρόν. Γιατί είναι τα πάντα και τα κάνει το παρόν. Και το παρόν είναι τον Α, που τεράστιες ευκαιρίες έρχονται με πραγματικά κείμενα που δεν θα σας προβληματίσουν. Θα σας λύσουν τις απορίες. Θα σας δώσουν τις απαντήσεις. Και θα δείτε μέσα σε μια πραγματική νόηση να συλλογιστείτε. Είναι τα πάντα γύρω σας. Τι λοιπόν αυτό που θέλω να πω και θα κλείσω με αυτό το κομμάτι είναι η επιτολή του Συρίου ένα πραγματικό φαινόμενο θαυμασμού. Συμπροκαλώ στους ανθρώπους να πάρουν το θαυμάσουν, να εναρμονιστούν και να εισπράξουν από τη μήτρα του Συρίου τον περίοδο. Να εισπράξουν όλα τα τεράστια ωφέλη των δημοσιοφοβήτων εκείνης της φοράς, εκείνης της ημέρας, εκείνα τα λίγα λεπτά. Η κάθεση είναι. Συνεργείτε με την μήτρα σας. Όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Είναι μια τεράστια αλήθεια που θα τη ζήσετε όλοι μαζί. Θα τη φωνάξετε όλοι μαζί. Και θα μεγαλώσει. Και θα μάθουν οι άνθρωποι. Πρέπει να συντονίσετε τους ανθρώπους. Είναι σταθερός αριθμός αυτός που θα πω. Οποιοδήποτε άνθρωπος, όσο και χαμηλά κοινωνικά, τον έχει το αποστατικό σύστημα σήμερα, όταν εναρμονιστεί, μπορεί να συντονίσει 500.000 ανθρώπους. Αυτό είναι καθίστα το πρόβλημα. Είναι σπάθερο και δεν είναι τυχαίο. Εναρμονιστείτε. Και αφυπνίστε μέχρι 500.000. Είναι στη βούλη της σας. Ζάντε το. Νιώστε το ίδιο που νιώθουν όλοι. Και αναγνώριστε όχι μόνο την αλήθεια, αλλά μεταβιβάστε και την αλήθεια. Παντού. Με απορρίξεις. Έλα αδερφέ να το γνωρίσει στον τρόφανο, έλα να δει τι γίνεται, έλα να συμβαίνει. Δώσε του τη δυνατότητα να οδηγευτεί, να το θαυμάσει. Αυτό είχα να πω για την επιτολή του Συρίου. Σαφώς έχει μεγαλώσει το δρόμο να γίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η αφορμή ήταν μεγάλη τη ενκίνηση πριν μια πενταετία περίπου. Σαφώς γίνεται έσχημα πράγματα. Το πλανεμένο συνέλληνε από με αρρώστιες έπαρσης που το δρόμο αυτό είναι τόσο τεράστιο που δεν πρέπει να το λερώσει, να το γνωρίσει κανένας με τη σάπια προσωπικότητά του, με τη γελιότητά του. Τα αποτελέσματα σαφώς πρέπει να τα βγάζετε στο δίκτυο και στην διαφήμιση ώστε να τα αντιλαμβάνονται όλο και πιο πολλοί άνθρωποι και να συμβαίνει με το δίκτυο της αλήθειας του έτσι ακριβώς όπως είναι. Δεν λέμε τίποτα παραπάνω και λιγότερο από αυτό που συμβαίνει από την αλήθεια την αποδεδειγμένη. Καλή επιτολή να συντονιστείτε και να αρμονιστείτε όλοι. Πραγματικά θα πω, επειδή η φωνή σας, η φωνή και ο εμψυχωμένος λόγος είναι τεράστιος. Εκείνη την ημέρα θα ακουστεί μέχρι τον υπερίωνα ότι πείτε και θα σας βλέπει ο υπερίωνας. Τεράστιες δυνάμεις στην περίοδο. Προσπαθήστε να γράψετε, να χαράξετε εμψυχωμένο λόγο στο είδο. Εκείνης της ημέρας στην επιτολή του Συρίου για όλους με αρετή. Γράφτε, μιλήστε όλοι. Μιλήστε με εννόηση και μιλήστε για όλους. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά αρκεί να είναι για όλους. Για το σύνολό σας. Για το άτομο σας. Κάντε το. Ο χρόνος θα δείξει. Και κοιτάξτε το χρόνο. Μην αφήνετε τους ιονούς, αλλά και αυτά που συμβαίνουν, να σας προσπερνάνε. Συμβαίνουν. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω, διότι ορίμασε ο καιρός και ο υπερίωνας τώρα είναι η Α. Γιατί αυτή είναι η δημιουργία σου. Αυτοί φτιάχνουν τις μύτες. Αυτοί φτιάχνουν τις σημαντικές μύτες. Και τώρα είναι εκεί. Για κάθε γελιότητα, για κάθε αποστασία, για οτιδήποτε δεν γίνεται στην ακρίβεια. Έχετε μια αρχή. Στην αρχή θα συμμετέχετε. Πρέπει. Γράφτε και χαράξτε τον εμπληκωμένο σας λόγο στο είδος.
των ωκεανών, των θαλασσών, των υδάτων. Γιατί εσείς είστε τα υδάτινα ελάνια δημιουργήματα. Αναγνωρίστε και ενθυμηθείτε. Η ενθύμησή σας είναι στη βούλησή σας. Αυτά είχα να πω. Δίκαια επιτολή. Δίκαιος εμπληκωμένος λόγος. Πρόεδρε, τιμή μας. Τιμή μας για όλη τη γνώση μας. Έχεις προσφέρει δύναμη φως. Δύναμη φως. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Συνέλληνες, η επιτολή είναι ένα φαινόμενο που μπορούν όλοι να αντιληφθούν και να θαυμάσουν την ίδια τους τη φυσιολογία. Είναι η ευθυγράμμιση του Σύριου, του δικού μας ήλιου και της Γαία Δήμητρα Άρτεμη. Είναι η ευκαιρία για τον άνθρωπο να εισπράξει τις δικές του κοσμοσυχνότητες από την δική του μήτρα, τον Σύριο. Τετάρτη 31 Ιουλίου λοιπόν, 6:28 το πρωί, δύναμη φως, αγωνιστικούς χαιρετισμούς.